γυναίκες στην Κύπρο δεν έχουν τη θέση που τους αρμόζει στην κοινωνία, δήλωσαν τρεις γυναίκες μέλη της Κυπριακής Βουλής από την εκπομπή Μέρα Μεσημέρι με τον Κυριάκο Πομιλωρίδη. Οι γυναίκες θα έπρεπε, ανέφερε Σκεύη Κουκουμάτου Ακέλα, Αθηνά Κυριακίδου του Δίκο και Ρούλα Μαυρονικόλα της ΕΔΕΚ, να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Κατά της ποσόστοσης τάχθηκε η κυρία Κουκουμά. Θέλουμε η γυναίκα να ανελιχτεί από μόνη της, να συμμετέχει όμως, και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε υποδομές που θα επιτρέψουν στη γυναίκα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μέσα στην ίδια την οικογένεια για να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, δήλωσε η Αθηνά Κυριακίδου. Μεγαλώνουμε στο ίδιο πατριαρχικό περιβάλλον. Άρα πρέπει να ανατραπεί η αντίληψη και να εμπεδωθεί η έννοια της ισότητας και της δημοκρατίας. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις γυναίκες, ανέφερε στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου η βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ρούλα Μαυρονικόλα, αλλά και από το Μέρα Μεσημέρι. Χάσμα μεταξύ των μισθών των ανδρών και γυναικών έχει μεταφερθεί στο επίδομα της ανεργίας. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις θέσεις των γυναικών στην κοινωνία, δήλωσαν γυναίκες. Μπορεί αν ήταν αυτή η γυναίκα πιο ψηλά στην κοινωνία, αλλά εντάξει, από ότι ήταν παγιά, βελτιώθηκε πάρα πολλά, πιστεύω, η θέση της. Μπορεί να αντιπεξελθεί σε όλα όσους τομείς. Αναλώς με άλλες χώρες, είμαστε λίγο κάτω. Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τίμησαν σήμερα φορείς και οργανώσεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου είχε το πρωί συνάντηση με τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ενώ οι Δήμαρχοι Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιορκάτζης και Λεμεσού Ανδρέας Χρήστου συναντήθηκαν με το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια. Γυναίκες έβαλαν πάνω σε μαύρο σύμβολο του θηλυκού γένους άσπρες κορδέλες.